αυτή και ειδικά τα παλιά επαγγέλματα. Καλημέρα σας και από μένα, καλώς ορίσατε. Πάρα πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία, συγχαρητήρια στους καθηγητές σας. Να συμπληρώσω εγώ για το επάγγελμα του γανωματή που είπε προηγουμένως η κυρία Κεμερίδου και να πω το εξής, ενδεχομένως κάποια παιδιά δεν το ξέρουν, ότι παλιότερα τα σκεύητα μαγειρικά δεν ήταν ανοξείδωτα ή αλουμίνια, ήταν χάλκινα. Και τα μπακούρια που λέει. Τα μπακύρια, οι μπακούρια, τα οποία τώρα θα τα βρείτε σε μεγάλη αυθονία στο μοναστηράκι και που πουλούνται σαν αντίκες, ας πούμε, και τα έχουμε δει αποσπιτικά πλέον. Αυτά επειδή μαυρίζανε από τη χρήση μέσα, χρειαζόταν αυτό το καλάι που λέει, το καθήκριο δηλαδή που λέει, που περιέγραψε το πώς γινόταν η κυρία Κεμερίδου, και βέβαια απ' έξω, επειδή μαγειρεύανε πάρα πολύ στη φωτιά ή στην καζιέρα, μαύριζε. Οπότε ήθελε και απ' έξω καθάρισμα. Αυτό γινόταν για λόγους υγιεινής. Τώρα, να προσθέσω πάλι σε αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος για το νερόμυλο. Νερόμυλος λοιπόν λεγόταν, όπως είπε, επειδή η κινητήρια δύναμη ήταν το νερό, που υπήρχε βέβαια και ο ανεμόμυλος, έτσι. Που υπάρχουν πολλοί στα νησιά, που η κινητήρια δύναμη ήταν ο άνεμος. Σωστά. Εκεί θέλω να σας προσθέσω και το εξής. Υπήρχε και το επάγγελμα αυτού που έφτιαχνε, σας είπε κάποια στιγμή για τις πέτρες. Κινιόντουσαν, σας είπε κάποιες πέτρες. Ήταν κάποιες στρογγυλές, μεγάλες, πάρα πολύ βαριές πέτρες, η οποία μία ήταν από πάνω και μία από κάτω, ανάμεσα έπαιρνε το υλικό που θέλαμε να αλέσουμε, είτε το πιθάρι είτε το σιτάρι, και αυτές οι πέτρες κινιόντουσαν σε αντίθετη φορά, η από πάνω πέτρα λεγόταν πανάρι και η από κάτω λεγόταν κατάρι. Τέτοιες πέτρες τώρα μπορεί να συναντήσετε σε αυλές σπιτιών για ντεκόρ. Ένα άλλο επάγγελμα λοιπόν είναι ο νερουλάς ή ο υδρονομέας. Αυτός που κανόνιζε ποιος θα πάρει νερό και ποιος θα ποτίσει πρώτος και ποιος δεύτερος στα βοριά όπου υπήρχαν κτήματα. Ο γυαλοποιός, γιατί το γυαλί δεν ήταν βιομηχανοποιημένο, όπως τώρα, ο λούστρος. Θα θυμάστε κάποιες ελληνικές ταινίες που δείχνουν το λουστράκι στους μεγάλους δρόμους της Αθήνας παλιά. Ναι, με το βέμπο. Ο πλανόδιος μανάβης με το γαϊδουράκι. Ο τσαγκάρης, ο οποίος δεν ήταν με την έννοια που το ξέρουμε σήμερα για να μας επισκευάσει το τακούνι ή να μας βάλει κάτι που ξεκόλλησε κτλ. Ήταν αυτός ο οποίος κατασκεύαζε εξ ολοκλήρου από την αρχή τα παπούτσια με δέρμα. Και πήγαινε και διάλεγες τι θέλεις να φτιάξεις και το έφτιαξε. Ο παγωτατζής, βέβαια, είπαμε που περιέγραψε ο κύριος Στράτος. Ο εφημεριδοπόλης. Οι εφημερίδες δεν πλειώτουσαν στα περίπτερα. Ήταν ο Αλμπάνης. Ο Αλμπάνης είναι, η λέξη βγαίνει από την τουρκική Νάλμπαν και σημαίνει πεταλωτής. Αυτός δηλαδή που περνάει πέταλα στα ζώα, έτσι, τα μεταφορικά, τα άλογα, τα γαϊδούρια. Στα πόδια, στα πεταλόνια. Ο Αγωγιάτης. Αγωγιάτης. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη. Αυτός που κάνει, παιδιά, αγόη, δηλαδή που κάνει μεταφορές. Έχω τέτοιες μαρτυρίες, αν σας ενδιαφέρει να ακούσετε, από την πεθερά μου, η οποία ζούσε στην Βρετανία και έκανε μαζί με τον πεθερό μου το επάγγελμα του αγωγιάτη πολλές φορές, γιατί είχε και κάποια αμοιβή. Δεν υπήρχαν δρόμοι και δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, οπότε τα προϊόντα έπρεπε να μεταφερθούν με τα ζώα. Πες μας την ιστορία. Τίποτα, ότι έκανε αυτό το επάγγελμα. Έφυγε από το Καρπενήσι, από το Κρίκελο Βρυτανίας, το οποίο είναι ένα χωριό που απέχει από το Καρπενήσι γύρω στα 18 χιλιόμετρα. Οι δρόμοι, να φανταστείτε ότι ήταν μονοπάτια μέσα στα άγρια δάση, έφευγε τη νύχτα για να φτάσει την άλλη μέρα στη Λαμία να πουλήσει πατάτες, σταφύλια, οτιδήποτε υπήρχε και είχατε. Ήταν ο Καλαθάς, ο οποίος κατασκεύασε τα καλάθια. Και πρέπει να σας πω πάλι το εξής, ότι εγώ θυμάμαι μικρό
σχολεία, γυμνάσια και λύκεια στο χωριό και έπρεπε να φύγουν από το χωριό τους και να πάνε στην πόλη, την κοντινή. Έπρεπε λοιπόν οι γονείς να τους στείλουν με τη συγκοινωνία, αν υπήρχε και όπου υπήρχε, να τους στείλουν τρόφιμα. Αυτά τα τρόφιμα, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά μικρό παιδάκι, που τα στέλνανε μέσα σε καλάθια. Έραβαν από πάνω μία πετσέτα γύρω-γύρω και τα στέλναν για να έχουν τα παιδιά όλη την εβδομάδα το υποτυπώ δεσφαλικό. Εκτός βέβαια από τα καλάθια που βάζανε στα ζώα για να μεταφέρουν το προϊόν, έτσι. Ήταν ο καρεκλάς, ο σιδεράς, ο ξυλοκόπος και ο πριονιστής, γιατί δεν υπήρχαν τα, πώς τα λένε, τα πριόνια, τα ηλεκτρικά. Όχι ηλεκτρικά, τα ισοπρίωνα. Αυτή δεν γινότανε με το χέρι, έκοβαν τα δέντρα και μετά ο πριονιστής είχε ένα πριόνι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ φαρδί και ο ένας κρατούσε από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη και πριόνιζε το ξύλο έτσι κατά πόσο το ήθελε αυτός που έπρεπε να το αγοράσει. Έχουμε αυτούς που ασχολούνται με το καμίνι. Το καμίνι είναι εκεί που φτιάχνεται το καραντούνο, αλλά και εκεί που φτιάχνεται και ο ασβέστης, έτσι. Τελειώνοντας να σας πω το εξής, αν θέλετε παρακαλώ να ακούσετε. Τελειώνω.